Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, έχουν ξεκινήσει όλοι οι υποψήφοι φοιτητές την αναζήτηση της στέγης. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος των κτήματων Μεσητών Κοζάνης, Νίκος Βαντσιώτης, υπάρχει επάρκεια καλών σπιτιών και σε καλές τιμές στην Κοζάνη, ενώ δίνει συμβουλές τόσο στους ενοικιαστές όσο και στους ιδιοκτήτες. Βεβαίως υπάρχουν σπίτια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα ξεκαθάριση της κατάστασης με το τι ζητάνε οι νεοεισερχόμενοι, διότι όπως λέμε όλα τα χρόνια ζητάνε το καινούργιο, το φθηνό και να είναι δίπλα στο καμπαναριό. Πράγμα ανέφικτο. Έρχεται ο κάθε πελάτης τώρα στην αρχή και ζητάει σπίτι να είναι 2 ετών, 3 ετών, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει γίνει ανέγερση οικοδομής. Δεν προσαρμόζονται πολύ, θεωρώντας ότι ένα σπίτι 20ετίας, παρότι είναι ανακαινισμένο, περιποιημένο, φρεσκοβαμένο, το θεωρούν παλιό. Θα καταλάβουν σιγά σιγά ότι αυτά τα σπίτια είναι πάρα πολύ καλά, όπως όλα τα σπίτια που μένουμε όλοι οι κάτοικοι της Κοζάνης, μεγαλώνουν παιδιά, φιλοξενούν οικογένειες και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για όλες τις λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων. Οι τιμές, όπως είπαμε, είναι συγκρατημένες, στα ίδια πλαίσια βλέπω τα περσινά, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά όπως κακώς διαδόθηκε σε διαδίκτυο από ανεύθυνα χείλη, ότι αμάν φύγαν πολύ οι τιμές, δεν υπάρχουν σπίτια. Και σπίτια υπάρχουν και τιμές είναι καλές. Το θέμα είναι ότι επειδή φέτος έχουμε πρώτη χρονιά που συνενώθηκε το Πανεπιστήμιο με το ΤΕΙ, δεν ξέρουν οι άνθρωποι που θα στεγαστούν, ποια τμήματα, ποιες σχολές, σε ποιο μέρος, μας ρωτάνε για τα εργαστήρια, δεν ξέρουμε να απαντήσουμε, διότι ακόμη και ο ίδιος ο φορέας, ο νέος φορέας δεν έχει τακτοποιήσει αυτά τα θέματα. Βέβαια δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Αυτό το μόνο που βοηθάει είναι να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τους νέους φοιτητές που θα βόλευε καλύτερα στην αναζήτηση της φοιτητικής κατοικίας. Τώρα, να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ότι είναι απαιτητό το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για να υποβληθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στην ΑΔΕ, στην εφορία, στο πούμε, στο τάξης, η ηλεκτρονική υποβολή, το οποίο συντάσσεται από πιστοποιημένο μηχανικό, και να κοιτάνε να μην έχει λήξει το ηλεκτρολογικό σχέδιο, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και οι ενοικιαστές τους όταν θα πάνε να κάνουν τις συνδέσεις. Φυσικά ο λογιστής τους θα τους αναφέρει ότι έχουν δυνατότητα από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου μέχρι το πέρας του επόμενου μηνός να υποβάλουν το συμφωνητικό, αλλά χρειάζεται λιγάκι πιο γρήγορη υποβολή να γίνεται, και αυτό γιατί, διότι ο ενοικιαστής για να κάνει τη σύνδεση ρεύματος, νερού και τηλεθέρμασης πρέπει να έχει το αποδεικτικό της αποδοχής, δηλαδή ότι το αποδέχτηκε αυτός εφόσον το έχει υποβάλει στο τάξη ο ιδιοκτήτης, για να το προσκομίσει στις υπηρεσίες και να του κάνουν τη σύνδεση ρεύματος, νερού και τηλεθέρμασης. Καλό θα είναι οι ιδιοκτήτες να παρέχουν προσεγμένα σπίτια και φυσικά καλύτερο θα είναι και οι άνθρωποι που τα παίρνουν να εκτιμήσουν ότι είναι σπίτια δικά τους πλέον, να τα προσέχουν, να τακτοποιούν τους λογαριασμούς και τις οφειλές που αφορούν το διαμέρισμα, γιατί δυστυχώς στο τέλος όλο αυτό το βάρος το οικονομικό θα γυρίσει μπούμεραγκ στην πλάτη του ιδιοκτήτη, και οι ιδιοκτήτες για το ασφαλές κομμάτι της ενοικίασης καλό θα είναι να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες αν υπάρχουν οφειλές από νερό, τηλεθέρμαση ή ρεύμα. Υπάρχει δυνατότητα στη ΔΕΙΑΚ να δώσουν email ή κινητό τηλέφωνο, ούτως ώστε να τους έρχεται η ειδοποίηση εάν υπάρχει οφειλή στο διαμέρισμα, στα υδρόμετρα, και από εκεί και πέρα κάτι άλλο αν έχουμε να ρωτήσουμε, να ενημερώσουμε, να ευχηθούμε φυσικά, και κακώς δεν το κάναμε από την αρχή, συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες, καλώς όρισαν στην πόλη μας και καλώς να ορίσουν όσοι δεν έχουν αφιχθεί ακόμη. Είναι μια πόλη ζωντανή, είναι μια πόλη ήσυχη επαρχιακή, δεν της λείπει τίποτα και όλοι οι συμπολίτες μας είναι πρόθυμοι για εξυπηρέτηση και το ομολογούν οι ίδιοι ότι η προθυμία τους εκπλήσει.